Έχτισαν πριν από πολλές δεκαετίες την αναξιοποίητη τότε περιοχή του Σταυρού σε οικόπεδα χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας, στην πορεία νομιμοποίησαν τα αυθαίρετά τους και σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις διεκδικήσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας, που σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου είναι η ιδιοκτήτρια της γης. Ο λόγος για τους οικιστές του Σταυρού Ακροτηρίου που καλούνται να καταβάλουν στο μοναστήρι έως και 250.000 ευρώ το στρέμμα για να αποκτήσουν το οικόπεδο πάνω στο οποίο βρίσκονται τα σπίτια τους. Πρόβλημα έχουμε από το 2002 και μετά που εκέρδισε το μοναστήρι με απόφαση του Αρείου Πάγου το μέρος εδώ πέρα. Το 2014 έβγαλε τιμές στο μοναστήρι 250.000 και 150.000 το στρέμμα εδώ. Ενώ μέχρι τότε δεν μας είχαν ενοχλήσει ποτέ το να μην χτίσουμε, το να μην οικοδομήσουμε. Είναι δική μας η γη, φύγεται από εδώ πέρα. Δεν είχαμε καμία ενόχληση από μέρος τους. Τις τελευταίες ημέρες στάλθηκαν περισσότερες από 40 αγωγές της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας στους οικιστές, με τις οποίες καλούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις χρήσης για την τελευταία πενταετία. Έχουν στείλει και μηνύσεις, αγωγές για την τελευταία πενταετία ενίκιο στις τιμές 20.000, 30.000 την πενταετία, 40.000 την πενταετία, εξωφρενικά ποσά για την εποχή αυτή. Έχουμε περάσει βέβαια 10 χρόνια τώρα τρελής κρίσης. Και μετά από αυτή την κρίση ζητάνε τα ποσά αυτά. Έχουν θορυβηθεί όλοι οι υπόλοιποι που δεν έχουν λάβει αγωγή. Περιμένω να δούμε, τα δικαστήρια είναι μέσα σε 100 μέρες από την ημέρα που κατατέθηκε η αγωγή. Δηλαδή τέλη του Γενάρη θα εκδικαστούν όλες οι υποθέσεις αυτές. Οι οικιστές του Σταυρού ουδέποτε αρνήθηκαν να αγοράσουν τα οικόπεδα πάνω στα οποία έχτισαν τις δεκαετίες του 80 και του 90. Σήμερα ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, η Μονή απαιτεί υπέρογκα ποσά. Να βρούμε μία λύση μέση, να μην ρίξουμε ούτε το μοναστήρι, δεν θέλουμε να έχει πρόβλημα με εμάς, ούτε εμείς με αυτόν. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, γιατί κρατάει τόσα χρόνια τώρα και δεν υπάρχει μία λύση, μία καλή θέληση και από αυτούς. Γιατί εμείς πάντα θέλαμε να πληρώσουμε εδώ πέρα οι κάτοικοι, οι πιο μεγάλοι, πιο νέοι, όπως είμαι και εγώ, που έχω 5 παιδιά και μένω εδώ πέρα και δουλεύω μέρα νύχτα για να τα επιβιώσω. Και δεν έχω κι άλλη κατοικία να πάω κάπου αλλού. Από τότε προσπαθούμε να αγοράσουμε το έδαφος. Γιατί το ξέραμε ότι εφόσον το έδαφος δεν είναι δικό σου, δεν είναι ούτε το χτίσμα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Πρέπει να δώσουμε το ποσό αυτό που μας ζητάει η Εκκλησία. Μπορείτε να το δώσετε. Άλλο θέμα είναι αυτό. Ε? Μα δεν γίνεται να το δώσουμε. Δεν γίνεται γιατί δεν αξίζει. Εγώ δεν τα δίνω. Για οικόπεδα κοντά στη θάλασσα, η Μονή διεκδικεί 250 ευρώ το τετραγωνικό, όταν σύμφωνα με τους κατοίκους του Σταυρού, η αξία βάσει εκτίμησης της εφορίας και μεγάλων τεχνικών γραφείων δεν ξεπερνά τα 15 με 17 ευρώ το τετραγωνικό. Ζητάμε ραντεβού επίμονα, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Έχουμε κάνει πολλές κουβέντες με τη Μονή. Ζητάμε τώρα τελευταία ραντεβού και δεν μας δέχεται κανείς να μας δει. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ούτε με τη θρησκεία, ούτε με την Εκκλησία. Γενικά, μόνο με τους συγκεκριμένους του μοναστηριού, της Αγίας Τριάδας, που δεν δέχονται καμία κουβέντα, καμία συζήτηση προς τα κάτω οι τιμές. Όταν ήρθαμε εμείς εδώ, ήταν μόνο άμμο και βράχη. Το χώμα που υπάρχει το φέραμε εμείς με φορτηγά. Το ρεύμα το φέραμε εμείς. Το νερό το φέραμε εμείς. Τα δέντρα τα φυτέψαμε εμείς. Όλοι οι οποίοι έχουν χτίσει, περισσότεροι, αν όχι όλοι, έχουν με το νόμο 4478 έχουν νομοποιήσει τα κτίρια, πληρώνουν ένφια τα πάντα. Και θεωρούν ότι είναι δικά τους. Βέβαια υπάρχει ο κίνδυνος, επειδή η ιδιοκτησία, ιδιοκτησιακά είναι στην Ιερά Μονή, υπάρχει ο κίνδυνος πάντοτε να κάποια στιγμή να τους διώξει η Μονή. Η αντιδικία μεταξύ οικιστών και Ιεράς Μονής αναμένεται να κρατήσει για πολλά ακόμη χρόνια, εκτιμούν νομικοί. Μπροστά στον κίνδυνο να χάσουν τα σπίτια τους ή να καταβάλουν μια περιουσία, οι οικιστές ζητούν την παρέμβαση του αρμόδιου Υπουργείου ώστε να καταβάλουν τα νόμιμα σύμφωνα με την αντικειμενική αξία της γης.